Αλέξανδρε, καλώς ήρθες. Σε αυτό το γήπεδο έχεις κάνει μια πολύ σπουδαία εμφάνιση με τον Πανθρακικό που σου οδήγησε στη μεταγραφή στον ΠΑΣ Γιάννενα. Μετά, με την πρώην σου ομάδα, έκανες άλλη μια σπουδαία εμφάνιση, η οποία είναι ένας από τους λόγους που βρίσκεσαι εδώ. Είναι τυχαίο γεγονός ή σε εμπνέει σαν αντίπαλος ο ΠΑΟΚ? Νομίζω ότι όλη η ατμόσφαιρα της Τούμπας σε εμπνέει να κάνεις το κάτι παραπάνω. Είναι ένα γήπεδο που όποτε αγωνίζομαι, δόξα τω Θεώ, αγωνίζομαι με επιτυχία και με σοβαρότητα. Μέχρι στιγμής όλα έχουν πάει καλά. Νομίζω ότι είναι η αύρα, το έχω ξαναπεί, της Τούμπας που με εμπνέει να υπάρχει αυτή η εικόνα, νομίζω. Έρχεσαι για μια θέση που υπάρχει έντονος ανταγωνισμός πλέον. Πώς αντιδρά ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης στον εσωτερικό ανταγωνισμό? Νομίζω ότι γνωρίζω τον ανταγωνισμό αυτόν. Γνωρίζοντας ότι υπάρχει ένας πολύ έτσι, δυνατός θεματοφύλακας, ένα πολύ δυνατό team. Μόνο να γίνω καλύτερος μπορώ από αυτό, να μπορέσω να ενταχθώ όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και να βοηθήσω τους στόχους της ομάδας και εγώ από την πλευρά μου. Νομίζω ένας προσωπικός στόχος. Την περσίνη σεζόν έφτασε στα πρόθυρα της εθνικής ομάδας. Είναι κάτι το οποίο σε απασχολεί και βρίσκεται καθημερινά στο μυαλό σου, είναι κάτι που το αφήνεις να έρθει από μόνο του? Νομίζω ότι κατά προσέγγιση κιόλας ο κόσμος μου δείξε την εμπιστοσύνη στο να μπορέσω κι εγώ από την πλευρά μου να σκεφτώ αυτή την πόρτα της εθνικής. Είναι κάτι το οποίο το έχω στο μυαλό μου από τα μέσα της περσινής σεζόν, λόγω της χρονιάς που προηγήθηκε. Είναι ευλογία να αγωνίζεσαι με το εθνόσημο και φυσικά και εγώ από την πλευρά μου είναι ένας κύριος σκοπός να βελτιώνουμε κάθε μέρα και να μπορέσω να αγωνιστώ με την εθνική μου. Οι τερματοφύλακες έχετε λίγο τη φήμη των τρελών. Αυτό ισχύει και στη δικιά σου περίπτωση? Νομίζω δεν θα είμαι εξαίρεση εγώ. Είμαι όντως. Έχω αυτή την τρέλα κι εγώ. Νομίζω ότι πρέπει να το κοντρολάρεις, να είσαι συγκεντρωμένος ειδικότερα στον αγωνιστικό έτσι, τομέα. Είναι μια θέση η οποία είναι λίγο ατομική και πρέπει να κοντρολάρεις τον εαυτό σου οποιαδήποτε έτσι, στιγμή χρειαστεί. Χθες, λίγο μετά την υπογραφή του συμβολέου σου, δηλώθηκες και στη λίστα για τους ευρωπαϊκούς αγώνες που έχει να δώσει ο ΠΑΟΚ κοντά στην Έστερσουντ. Θεωρείς ότι είσαι έτοιμος για να αποτελέσεις μέρος της αποστολής? Νομίζω ότι αγωνιστικά είμαι σε καλή κατάσταση. Δεν έχω λείψει από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις μου παραπάνω από έτσι, ένα μικρό διάστημα. Νομίζω είμαι έτοιμος να ενταχθώ κι εγώ στην ομάδα του ΠΑΟΚ και να βοηθήσω κι εγώ από την πλευρά μου αυτό το κομμάτι που έχω έτσι σκεφτεί κι εγώ. Να πω κιόλας ότι τρέξαν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για να μπορέσω να ενταχθώ κι εγώ στη λίστα της Ευρώπης, του Europa League. Και από την πρώτη στιγμή έτσι μου δείξανε την εμπιστοσύνη για να προχωρήσουν όλες οι διαδικασίες και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε, Αλέξανδρε, και καλώς ήρθες στην καινούργια σου ομάδα. Ευχαριστώ πολύ.